Χαίρετε εν κυρίω πάντοτε, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, όλοι εσείς που ακούτε τις εκπομπές και ως Κύρια μεριμνά σα είναι η σωτηρία της ψυχής σας. Ο Χριστός μας στο Ευαγγέλιο πάρα πολλές φορές μας το είπε και το διευκρίνησε ότι δεν πρέπει να μεριμνάμε για τα επίγεια πράγματα, αλλά Κύριο μελιμά μας να είναι η σωτηρία μας. Ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάντα προστεθήσετε ημίν. Να ζητάμε δηλαδή πρωτίστως την Βασιλεία του Θεού, να γίνουμε μέλη της Βασιλείας του Θεού. Και πώς θα το κατορθώσουμε αυτό, όταν είμαστε πιστοί στο Χριστό και κάνουμε υπακοή στον Λόγο Του. Και όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή τα βιωτικά, θα μας τα δώσει ο Χριστός. Στην σημερινή μας ευλογημένη συνάντηση θα μιλήσουμε για το Ευαγγέλιο της Κυριακής, Κυριακή Τετάρτη του Λουκά. Στην περικοπή αυτή από το καταλουκάν Ευαγγέλιο βλέπουμε το Χριστό να διδάσκει τον λαό με την παραβολή του σπορέως. Πρώτα όμως θα πούμε λίγα λόγια για τις παραβολές. Ο Χριστός μας ως γνωστόν μιλούσε με παραβολές, δηλαδή ιστορίες οι οποίες δεν συνέβησαν στα αλήθεια, όμως εν τούτης περικλείουν πάρα πολύ μεγάλες αλήθειες περί της σωτηρίας και της πίστεως ημών. Το είδο της παραβολής είναι μία θαυμάσια, ζωντανή και πάρα πολύ αποτελεσματική μέθοδος διδασκαλίας. Ήθελε ο Κύριος με τις παραβολές να διδάξει υψηλές, θείες και σωτήριες αλήθειες στο νόημα των οποίων ήταν δύσκολο να διεισδύσουν οι σαρκικοί άνθρωποι. Τι έκανε λοιπόν ο Χριστός μας για να υψώσει τον νου των ακροατών του στα θεία νοήματα. Έπαιρνε εικόνες και παραστάσεις από την καθημερινή ζωή των ανθρώπων και παρέβαλε με αυτές, παρουσίαζε δηλαδή μέσα από αυτές τις ιστορίες, τις θείες του αλήθειες και έκανε έτσι το λόγο του ζωηρό και κατανοητό και βοηθούσε κάθε καλοπροέρα του ακροατή του στο να κατανοήσει τα λόγια του Ιερού Ευαγγελίου. Αυτό κάνει ο Χριστός μας και στο σημερινό Ιερό Ευαγγέλιο. Θέλει να δείξει την αξία του Θείου Λόγου, τον τρόπο και την καρποφορία της σποράς του. Παίρνει την εικόνα της σποράς του σπόρου και υφαίνει απλά και αριστοτεχνικά την παραβολή του σπορέως και μας παρουσιάζει αυτήν την παραβολή παρομοιάζοντας την ψυχή μας με τη γη και εντοπίζει την αιτία για την οποία ο λόγος του δεν καρποφορεί πολλές φορές μέσα μας. Πρώτα θα μελετήσουμε το πρωτότυπο κείμενο από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο 8, στίχη 5 έως 15 και στην συνέχεια την ερμηνεία του είπε ο Κύριος την παραβολήν ταύτην, «Εξήλθεν ο σπύρον του σπύρε των σπόρων αυτού, και εν το σπύριν αυτόν όμεν έπεσε παρά την οδόν και κατεπατήθη, και τα πετινά του ουρανού κατέφαγεν αυτό. Και έτερον έπεσεν επί την πέτραν, και φιέν εξηράνθη διατομή έχει νικμάδα, και έτερον έπεσεν εν μέσω των ακανθών, και συμφυείσε εάκανθε απέπνιξαν αυτό. Και έτερον έπεσεν εις την γην την αγαθήν, και φιέν επίησε καρπών εκατονταπλασίωνα. Επιρώτον δε αυτών οι μαθηταί αυτού λέγοντες, «Τι σύ η παραβολή αυτή, ο δε είπεν, ημίν δε δοτεγνώνε τα μυστήρια της βασιλείας του Θεού, της δε λυπής εν παραβολές» οι να βλέποντες μη βλέποσι, και ακούοντες μη συνειώσιν. Έστι δε αυτή η παραβολή, ο σπόρος εστίν ο λόγος του Θεού, Ιδε δε παρά την οδόν οι ακούσαντες, Ήτα έρχεται ο διάβολος και έρει των λόγων από της καρδίας αυτών, ή να μη πιστεύσαντες σωθώσιν, Ιδε επί της πέτρας ή όταν ακούωσιν με τα χαράς δέχονται των λόγων, και ούτι ρίζανού ούκ έχουσιν, ή προς χερόν πιστεύουσι, και εν καιρό πειρασμού αφίστανται. Το δε εις τα σακάνθας πεσόν, ούτι εισιν οι ακούσαντες, και υπομεριμνών και πλούτου και ειδονών του βίου πορευόμενοι συμπνίγονται, και ούτε λεσφορούσι. Το δε εν τη καλή γη, ούτι εισιν ήτινες εν καρδία καλή και αγαθή, ακούσαντε των λόγων, κατέχουσι και καρποφορούσιν εν υπομονή. Τα αυτά λέγον εφώνη, ο έχων ότα ακούειν ακουέτο. Είπε ο Κύριος την εξής παραβολή, «Βγήκε αυτός που σπέρνει για να σπείρει τον σπόρο του, και ενώ έσπερνε, άλλος σπόρος έπεσε στον δρόμο και πατήθηκε τελείως, και τον έφαγαν όλων τα πουλιά του ουρανού» και άλλος έπεσε στην πέτρα και αφού φύτρωσε ξεράθηκε, διότι δεν είχε υγρασία. Και άλλος έπεσε μέσα στα αγκάθια και φυτρώνοντας μαζί με τα αγκάθια τον έπνιξαν. Και άλλος έπεσε στην γη την καλή, την γη την αγαθή. Και αφού φύτρωσε έκανε καρπό εκατό φορές περισσότερο. Τον ρωτούσαν δε οι μαθητές του λέγοντας, τι μπορεί να εννοεί αυτή η παραβολή. Και ο Χριστός τους απάντησε, «Σε εσάς τους μαθητές μου έχει δοθεί να γνωρίζετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Έχετε δηλαδή θέληση να μάθετε. Στους δε υπολείπους μιλώ με παραβολές, για να μην βλέπουν ενώ βλέπουν και να μην καταλαβαίνουν ενώ ακούνε, για να μην κατακριθούν δηλαδή περισσότερο». Το νόημα της παραβολής αυτής είναι το εξής. Ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού. Αυτοί οι σπόροι που έπεσαν στον δρόμο είναι αυτοί οι άνθρωποι που ενώ ακούνε, έπειτα έρχεται ο διάβολος και παίρνει τον λόγο από τις καρδιές τους για να μην σωθούν αφού πιστέψουν και αυτό συμβαίνει λόγω της σκληροκαρδίας τους. Αυτοί οι σπόροι που έπεσαν πάνω στην πέτρα είναι αυτοί οι άνθρωποι που όταν ακούσουν δέχονται με χαρά τον Λόγο του Θεού. Εν τούτης όμως δεν έχουν βαθιές ρίζες. Αυτοί πιστεύουν για λίγο καιρό και φεύγουν από την πίστη σε καιρό πειρασμού. Ο σπόρος πάλι που έπεσε στα αγκάθια είναι αυτοί που άκουσαν και από τις μέριμνες και τα πλούτη και τις απολαύσεις της ζωής απασχολούμενοι, πνίγονται και δεν φέρνουν αποτέλεσμα. Αυτός δε ο σπόρος που έπεσε στην καλή γη, την αγαθή γη, είναι αυτή που με καρδιά καλή και απονείρευτη, ακούγοντας τον Λόγο του Θεού, τον κρατούν μέσα τους και κάνουν καρπούς με υπομονή. Λέγοντας αυτά φώναξε, «Αυτός ο οποίος έχει πνευματικά αυτιά για να ακούει την διδασκαλία του Θεού, ας ακούει». Βγήκε ο γεωργός από την κομμόπολή του, από το χωριό του, έχοντας μαζί του σπόρο σιταριού για να τον σπείρει. Και καθώς απλόχερα τον σκόρπιζε τον σπόρο στο χωράφι από τη μια άκρη ως την άλλη, ο σπόρος αυτός έπεσε σε διάφορες περιοχές, οι οποίες ήσαν ανόμιες μεταξύ τους. Ένα μέρος του σπόρου έπεσε στον δρόμο. Δεν πέρασε όμως από εκεί το αλέτρι για να τον σκεπάσει με χώμα. Έμεινε ακάλυπτος και εκτεθειμένος. Οι άνθρωποι καθώς περνούσαν από εκεί τον καταπάτησαν και τα πετινά του ουρανού, τα πουλάκια δηλαδή, τον κατέφαγαν. Άλλοι σπόροι έπεσαν σε πετρώδη περιοχή όπου υπήρχε λίγο χώμα. Φύτρωσαν, έριξαν τις ρίζες τους όμως στην επιφάνεια μόνο διότι από κάτω δεν υπήρχε βαθύ και παχύ χώμα. Και όταν ανέτειλε ο θερμός ήλιος, κάηκαν και ξεράθηκαν. Δεν είχαν βαθιά τις ρίζες τους. Ένα άλλο μέρος του σπόρου έπεσε σε γη η οποία ήταν γεμάτη με αγκάθια και ζυζάνια. Αυτός ο σπόρος φύτρωσε. Αλλά συγχρόνως όμως και περισσότερο από αυτό το σπόρο φύτρωσαν και αναπτύχθηκαν τα αγριόχορτα τα οποία έπνιξαν τελείως και ξέραναν τον καλό αυτό σπόρο. Και ένα άλλο μέρος του σπόρου έπεσε στην γη την αγαθή, στην περιοχή όπου υπήρχε βαθύ και παχύ χώμα και ήταν ξεκαθαρισμένη από πέτρες, αγκάθια και θάμνους. Ο σπόρος αυτός ευδοκίμησε, φύτρωσε κανονικά, μεγάλωσε και έφερε πολύ και μεστομένο καρπό. Ο κάθε κόκος έδωσε άλλος τριάντα, άλλος εξήντα και άλλος εκατό κόκους. Ο λαός που εκείνη την ώρα άκουγε την διδασκαλία του Χριστού αναμφίβολα, ευχαριστήθηκε από αυτήν την απλή αλλά ελκυστική διήγηση. Όμως δεν κατάλαβε τίποτε από το αλληγορικό νόημα αυτής της παραβολής. Ακόμα και οι μαθητές του Χριστού που επί τόσο καιρό ήταν κοντά του, άκουγαν την διδασκαλία του και έβλεπαν τα θαύματα που επιτελούσε, δεν κατόρθωσαν να καταλάβουν το βαθύτερο νόημα της παραβολής. Επειδή όμως οι Απόστολοι είχαν αγαθή διάθεση για να ακούσουν με προσοχή και να δεχθούν με βλάβια τις θείε αλήθειες, ρώτησαν τον Χριστό τι σημαίνει αυτή η παραβολή. Και ο Χριστός τους εξήγησε την παραβολή αυτή και ανέπτυξε το νόημά της. Ο σπόρος, του είπε, είναι ο λόγος του Θεού, ο οποίος εγκλείει τεράστιες δυνατότητες βλαστήσεως και καρποφορίας. Ο γεωργός και σπορέας είναι ο ίδιος ο Κύριος, ο οποίος κατέβηκε από τον ουρανό και βγήκε στην γη για να διδάξει το θείο θέλημα, να σπείρει δηλαδή τον σπόρο του Ευαγγελίου. Το χωράφι είναι η ανθρωπότητα. Οι διάφορες περιοχές του χωραφιού είναι οι διάφοροι τύποι ανθρώπων. Ο δρόμος όπου χάθηκε, χωρίς να προλάβει να ρίξει τις ρίζες του ο σπόρος, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σκληρινθεί από την αμαρτία και δεν δίνουν καμία απολύτως σημασία στον Λόγο του Θεού και είναι πολύ πιθανόν ακόμη και να τον εμπέζουν. Η πετρώδης γη, το πετρώδες αυτό έδαφος, συμβολίζει τον επιπόλαιο άνθρωπο, ο οποίος δέχεται με χαρά τον Λόγο του Θεού, αλλά όμως τον απαρνείται όταν του συμβεί κάποια θλίψη ή κάποιος διωγμός. Κλονίζεται, χάνει τον ζήλο και την πίστη του. Η γη η οποία ήταν γεμάτη αγκάθια, ζυζάνια και αγριόχορτα, συμβολίζει τον άνθρωπο ο οποίος ακούει τον Λόγο του Θεού, τον δέχεται, προχωρεί κάπως προς την εφαρμογή του, αλλά μπλέκεται με βασανιστικές και βιωτικές μέριμνες. Ελκύεται από τα πλούτη, από τα υλικά αγαθά, υποκύπτει σε διάφορους πειρασμούς, υποδουλώνεται στις αμαρτωλές τέρψεις και ειδονές, με αποτέλεσμα να μείνει άκαρπος και να χαθεί από την καρδιά του ο Λόγος του Θεού, διότι οι μέριμνες πνίγουν την ψυχή» όπως τα ζυζάνια έπνιξαν το σπόρο και τα αγριόχορτα. Η γη, η αγαθή, το χωράφι δηλαδή το καλό, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν καλή διάθεση και σταθερή απόφαση και οι οποίοι ακούν, δέχονται και εφαρμόζουν τον Λόγο του Θεού και φέρουν πολύ καρπό, δηλαδή έργα αγαθά, ευάρεστα στο Θεό και ωφέλιμα στους ανθρώπους. Ας σταματήσουμε λίγο στην τελευταία αυτή κατηγορία, την γη την αγαθή, η οποία είναι αξιέπαινη και αξιομίμητη. Χαρακτηριστικό γνώρισμα των ανθρώπων που η ψυχή του είναι γη αγαθή, είναι η αξία την οποία αποδίδουν στο Θείο Λόγο. Κατανοούν ότι ο Λόγος του Θεού είναι αποκάλυψη της σοφίας και της αγάπης του Θεού και η σοφία του Θεού δεν μπορεί επουδενή λόγο να συγκριθεί με την σοφία των ανθρώπων όλων των αιώνων. Ο αληθινά σοφός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος κατέχει, γνωρίζει και μελετά και συνεχώς εντρυθεί και εμβαθύνει στον Λόγο του Θεού. Στην Αγία Γραφή δηλαδή, στο Ιερό Ευαγγέλιο και στα κείμενα των Αγίων Πατέρων της Ορθοδοξίας μας, τα οποία οι Άγιοι Πατέρες τα έγραψαν με το φωτισμό του Παναγίου Πνεύματος. Ο άνθρωπος του Θεού όμως δεν σταματά στην απλή γνώση. Δεν αρκεί μόνο η γνώση του Λόγου του Θεού, χρειάζεται και ο αγώνας για την εφαρμογή του στη ζωή μας. Ο άνθρωπος του Θεού γίνεται ο ίδιος φως και παράδειγμα μέσα στην κοινωνία, διότι με όλη τη ζωή του και τη συμπεριφορά του αισθητοποιεί και διδάσκει τον Λόγο του Θεού. Αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε κι εμείς, να διδάσκουμε με το παράδειγμά μας, με τη ζωή μας ως χριστιανοί. Ας γνωρίσουμε κι εμείς, αγαπητοί αδελφοί, βαθύτερα τον Λόγο του Θεού. Ας τον δεχθούμε με προθυμία και ευλάβεια. Να κατευθύνουμε τη ζωή μας σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού. Και τότε θα έχουμε την ευλογία Του στη ζωή μας. Να προσέξουμε πάρα πολύ την ψυχή μας να μην την πνίξουν τα ζυζάνια των μερίμνων και των ειδονών. Οι ειδονές του βίου, όπως λέει ο Χριστός μας, είναι αγκάθια και είναι πιο φοβερά από τα αγκάθια διότι παρουσιάζουν την αμαρτία υπό ένα απατηλό και ελκυστικό ένδυμα. Προβάλλουν την παραστρατημένη και άσωτη ζωή ως ζωή υποτίθεται απόλαυσης, ευχαρίστησης και χαράς. Εξαπατούν ευκολότερα την καρδιά του ανθρώπου και την κατακυριεύουν και μεταβάλλονται μέσα στην ψυχή του ανθρώπου σε δηλητηριώδη αγκάθια και οδυνηρά βάτα. Η Ιδονή, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, είναι η μητέρα της αμαρτίας. Δηλητηριώδες κεντρή που φέρνει τον θάνατο, η οποία για λίγο χρόνο γλυκαίνει τον άνθρωπο, ύστερα όμως φέρνει πικρότερες συνέπειες και από τη χολή. Η ειδονή είναι το δέλεαρ προς τα μεγάλα κακά, πιάνει σαν με αγκίστρι τον άνθρωπο και τον σέρνει προς τον θάνατο. Όπως έχουν πει και οι πατέρες της εκκλησίας μας, η ειδονή συνοδεύεται με την οδύνη. Φαινομενικά η ειδονή μπορεί να αρέσει στον κόσμο η αμαρτία να φαίνεται ελκυστική Εν τούτης, είναι θεμελιώδης νόμος, ότι ύστερα από αυτήν την αμαρτωλή, την ειδονή του κόσμου τούτου, ακολουθεί η Οδύνη. «Πρόσεχε», λέει ο Μεγας Βασίλειος, «ποτέ να μην πεις, καλός είναι ο νόμος του Θεού, αλλά η ειδονή όμως είναι πιο γλυκιά. Πρόσεχε». Η ειδονή άγγισε τον Ανεστή του Διαβόλου προς Απόλυαν Έλκον. Η ειδονή είναι ένα αγκίστρι που χρησιμοποιεί ο διάβολος για να μας οδηγήσει προς την απώλεια της ψυχής μας. Είναι προδότης του ανθρώπου η ειδονή και όποιος συλλαμβάνεται από τις παγίδες της δύσκολα απελευθερώνεται. Μέσα λοιπόν σε μια τέτοια καρδιά ενός ανθρώπου, ο οποίος έχει μάλιστα γνωρίσει την χριστιανική αλήθεια, αν φυτρώσουν και κυριαρχήσουν οι διάφορες ειδονές, η ασωτεία, το σαρκικό φρόνημα, η λαγνία, η δίψα για αμαρτωλές διασκεδάσεις, πώς είναι δυνατόν να βασιλεύσει ο Χριστός, να καρποφορήσει η αρετή και να εξασφαλιστεί η σωτηρία. Και μερικά είδη τέτοιων επικίνδυνων ειδονών του βίου, να τα πούμε και αυτά για να προσέχουν οι χριστιανοί, είναι οι ταινίε, οι άσεμνες ταινίε που προβάλλονται και στις τηλεοράσεις και στο διαδίκτυο, κινηματογράφου, τηλεοράσεως κλπ, το ελαφρό τραγούδι, το κακό έντυπο, η μοντέρνη χωρί η μόδα, η οποία είναι ένα είδωλο, σατανικό είδωλο, η χαρτοπεξία, τα τυχερά παιχνίδια, οι κακές παρέες μπορούν να οδηγήσουν τον άνθρωπο στην καταστροφή, γι' αυτό λοιπόν και οι πατέρες μας λένε να μην έχουμε σχέσεις με ανθρώπους οι οποίοι είναι λάτρεις του κοσμικού φρονήματος, διότι και εμείς επειδή είμαστε νήπιοι και ασθενείς πνευματικά, υπάρχει κίνδυνος να παρασυρθούμε από αυτές τις κακές παρέες. Άλλο ένα πάθος είναι η εινοποσία, η φωτιά που τρώει τα σωθικά, το δηλητήριο του οργανισμού, η ακολασία, η μολυσμή της σάρκας, του οποίους ο Θεός βδελίσεται, οι καταχρήσεις, ναρκωτικά κλπ, ο ψεύτικος παράδεισος, ο οποίος κρύβει την κόλαση. Προσοχή λοιπόν αγαπητοί μου χριστιανοί, διότι πολλοί είναι αυτοί που ξεκίνησαν ελπιδοφόροι και κατέληξαν απογοητευμένοι. Ξεκίνησαν με ανοιχτά τα πανιά της ψυχής τους και γύρισαν πίσω να βαγεί. Ξεκίνησαν θύλοι και γύρισαν εχθροί. Ακολούθησαν τον Χριστό και ύστερα έκαναν μεταβολή προς τον σατανά. Βλάστησαν πανέμορφα στάχια, αλλά όταν ετοιμάστηκαν να καρποφορήσουν, ζυζάνια τα έπνιξαν και τα ξέραναν. Αν οι σταγόνες του νερού με τον καιρό τρυπούν για τους βράχους, δεν είναι παράξενο, ούτε δύσκολο, οι μέρημνες του Δίου και η φιλία με το κοσμικό φρόνημα να επηρεάσουν και τις πιο δυνατές και ισχυρές θελήσεις. Μην ξεχνάμε αυτό που λέει ο αδελφό Θεός Ιάκωβος στην επιστολή του «Η φιλία του κόσμου, έχθρα του Θεού εστι». Με απλά λόγια, ότι δεν μπορούμε να τα έχουμε καλά και με το Θεό και με το κοσμικό φρόνημα. Οι χριστιανοί κινδυνεύουν πάρα πολύ και πρέπει να προσέχουν και πολύ. Πολεμούμεθα πανταχώθεν από όλες τις πλευρές μας πολεμά ο σατανάς. Κακές παρέες, πειρασμοί στον δρόμο, πειρασμοί στο διαδίκτυο, παντού, από παντού μας πολεμά. Ο πολεμιστής όμως του Αγίου Πνεύματος δεν πρέπει μόνο να γνωρίζει την επίθεση αλλά και την άμυνα. Από τις ειδονές του βίου χρειάζεται άμυνα και φυγή. Τη μεγάλη διάβρωση σήμερα στις ψυχές των χριστιανών τις κάνει το κοσμικό φρόνημα. Πρέπει λοιπόν με το κοσμικό φρόνημα να μην κάνουμε καμία συμμαχία και καμία συνθηκολόγηση και να είμαστε άγρυπνοι. Ο λόγος του Κυρίου μας είναι ένα σήμα κινδύνου. Αγρυπνείτε, λέει ο Χριστός και προσεύχεστε. Να είστε άγρυπνοι, ξάγρυπνοι, όχι μόνο σωματικά, αλλά κυρίως πνευματικά. Προσοχή και προσευχή, όπως επίσης πάλι πολύ σωστά τονίζουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Τρεις ημέρες πριν από την σταυρική του θυσία ο Χριστός μας, το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης, έδωσε μία πάρα πολύ σημαντική συμβουλή προς τους μαθητές του και κατ' σε όλους εμάς. Του είπε «Προσέχετε, μήποτε βαρινθώ συνειμών εκαρδίε εν κρεπάλι και μέθη και μερίμνες βιωτικές, και σε εφημάς επιστή η ημέρα εκείνη. Μία συμβουλή, μία προτροπή για τον καθένα μας ξεχωριστά. Προσέξτε τους εαυτούς σας μήπως βαρινθούν οι καρδιές σας σε χρεπάλες και μεθήσι και μέριμνες βιωτικές και ξαφνικά έλθει σε εσάς η ημέρα εκείνη, δηλαδή της Δευτέρας Παρουσίας ή και του τέλους της ζωής μας. Δεν ξέρουμε πότε θα φύγουμε από αυτόν τον μάταιο κόσμο, συνεπώς πρέπει κάθε μέρα να ζούμε σαν να είναι η τελευταία μας. Κάθε μέρα να ετοιμαζόμαστε, διότι η μέρα εκείνη θα έλθει σαν παγίδα. Αγρυπνείτε λοιπόν με προσευχή κάθε ώρα, για να αξιωθείτε να σταθείτε μπροστά στον Υιό του ανθρώπου. Αυτά μας λέει ο Χριστός μας. Εύχομαι αγαπητοί μου χριστιανοί η ψυχή μας να καταστεί υγεία αγαθή. Και αν νιώθουμε ότι η ψυχή μας είναι σκληρή και ότι δύσκολα θα καρποφορήσει μέσα μας ο Λόγος του Θεού, τότε πρέπει να παρακαλέσουμε τον Χριστό μας να μας δώσει μετάνοια ειλικρινή. Με την αξίνα λοιπόν της μετανοίας, με το, με το πανίσχυρο αυτό αλέτρι, θα καταφέρουμε με τη βοήθεια του Θεού να οργώσουμε την ψυχή μας για να καταστεί γη αγαθή, καλή γη, έτσι ώστε να πέσει μέσα ο σπόρος του Ευαγγελίου και να καρποφορήσει. Στο σημείο αυτό, άλλη μια εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Να είστε όλοι και όλες καλά, χαίρετε εν κυρίω πάντοτε.